Με τον ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως. Υποστηριζόμενος. Με πολιτική, λοιπόν. Έτσι, γι' αυτό λέω. Να το δούμε λίγο αυτό. Υποστηριζόμενος. Αυτό το λέτε την εμπλοκή της πολιτικής με την πολιτική αυτοδιοίκηση. Να το δούμε λίγο αυτό με την καλημέρα μαζί. Αν είναι η εμπλοκή, αν είναι η στήριξη, αν είναι η ουσία της δουλειάς στην πόλη. Και αν, αν μπερδεύεται δηλαδή η πολιτική και αν μπερδεύεται, αν θέλουμε να μπερδεύεται. Δηλαδή εκ των πραγμάτων μπερδεύεται με μια ταυτότητα που έχει κανείς ούτως ή άλλως και είναι και λίγο αστείο να παριστάνει τον ακομμάτιστο. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι να σε. Το είδαμε το 2014 πολύ έντονα αυτό, κύριε Μπελαβίλα. Όλοι ανεξάρτητοι και ακομμάτιστοι κατέβαιναν. Όχι, εγώ δεν δήλωσα ακομμάτιστο. Δεν το λέω για εσά. Έχω μια ιστορία την οποία αν την κρύψω θα την αποκαλύψω την επόμενη μέρα το πρωί και θα. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Όμως το φάσμα αυτή τη στιγμή της υποψηφιότητας, το οποίο φτάνει στις παρυφές μιας σοβαρής δημοκρατικής δεξιάς, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι έχουν συσπηρωθεί άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ, πολύ πιο ευρύς και πολύ πιο ανοιχτή από την, όπως και το μυαλό μου πια είναι, από την τυπική κάθοδο ενός κομματικού υποψήφιου, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον στον Πειραιά και ακριβώς προκαλείται γιατί το άλλο, ο άλλος πόλος, έχει δημιουργήσει μια πόλωση που είναι εξαιρετικά ανησυχητική και προβληματική. Πώς είναι το κλίμα στον Πειραιά, αυτό ήθελα να το ζωλεύω στην προεκλογική περίοδο. Στο κλίμα νομίζω ότι καταφέραμε να επιβάλλουμε μια ατζέντα ειρηνική και θεμάτων της πόλης. Σε αντίθεση με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, ο οποίος επιχειρεί να εξήνει εδώ και μερικές εβδομάδες με πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις και με πάρα πολύ προβληματικό τρόπο, που κατά τη γνώμη μου εκφράζει πανικό. Κατά τη γνώμη μου εκφράζει μετά από όλους αυτούς τους μήνες της προεκλογικής καμπάνιας, ήταν μάλλον η μεγαλύτερη καμπάνια που έχουμε ζήσει, έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο. Διαμορφώνει ένα κλίμα, ή επιχειρεί να δημορφώσει ένα κλίμα πόλωσης το οποίο δεν θα ακολουθήσουμε. Ναι. Ωστόσο, είχα διαβάσει πρόσφατα σε μία συνέντευξή σας, στην οποία κάνετε λόγο αναφερόμενος στα συμφέροντα που υπάρχουν στο λιμάνι του Πειραιά και στον Πειραιά γενικότερα, για ολιγαρχική γάγγρενα, η οποία πρέπει. Όχι, όχι πρόσφατη, από την αρχή. Από ήταν την η συνέντευξη της εκκίνησης της καμπάνιας. Και δεν είναι τωρινό, είναι κάτι το οποίο το είπα το 2014, ναι, την ώρα που αναδύθηκε αυτό το πειραιώτικο φαινόμενο που είναι εθνικό φαινόμενο. Δηλαδή ένας νεομπερλουσκονισμός, ο οποίος στον Πειραιά, αν δούμε και τις συνεντεύξεις των τελευταίων ημερών και την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται, είναι και λούμπεν, δεν είναι μόνο προβληματικός και πολιτικός, έχει και χαρακτηριστικά υποκόσμου. Αυτό μεταφράζεται στην εικόνα της πόλης και θέλω να ρωτήσω ότι αν εσείς αναλάβετε σας επιλέξει ο κόσμος και αναλάβετε την τύχη του Δήμου Πειραιά, τι Πειραιά παραλαμβάνατε? Είναι ένας κακός δήμος, ένας κατεστραμμένος δήμος, από τα οικονομικά μέχρι την καθημερινότητα, μέχρι τα σκουπίδια. Είναι ένας δήμος σε κρίση εδώ και 20 χρόνια. Ναι. Όπου το αφήγημα το ότι ερχόμαστε οι μάνατζερ και θα το βγάλουμε πέρα γιατί έχουμε λεφτά και ξέρουμε να διοικούμε, στην πραγματικότητα ξέρουμε να διοικούμε μια ποδοσφαιρική ομάδα και να διοικούμε μια πόλη, οδήγησε στο να έχουμε μια από τα ίδια. Δηλαδή έχουμε ένα μικρό νοικοκύρεμα, έχουμε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι υποδομές της πόλης και αυτό οφείλεται σε χρηματοδοτήσεις περιφέρειας Αττικής κατά κύριο λόγο, όμως δεν έχουμε μία εικόνα πόλης που αντιστοιχεί στο μέγεθος του λιμανιού, το οποίο είναι το δεύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Ναι. Ο Πειραιάς συνεχίζει να θυμίζει χωριό βρώμικο και είναι υποτιμητικό και για όλους εμάς που έχουμε ζήσει σε αυτή την πόλη, που είμαστε γενιές σε αυτή την πόλη, ένα χωριό βρώμικο δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Μια μηχανή οικονομική που είναι το λιμάνι του Πειραιά, η οποία δουλεύει φουλ, η οποία φέρνει πλούτο στο λιμάνι, σε όσους το διαχειρίζονται και από αυτό δεν αντανακλά στην πόλη. Συνδέεται ο πλούτο του λιμανιού με το Δήμο? Δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο. Είναι... με κανέναν τρόπο. Αυτό, είναι... αυτό φαίνεται παντού. Στη φτώχεια των υποδομών, στην προβληματική κατάσταση των δρόμων. Πώς μπορεί να συνδεθεί, κύριε Μπελαβίλα? Νομίζω ότι εκεί το κρίσιμο είναι ένας στιβαρός Δήμος, μια στιβαρή δημοτική αρχή και το μοντέλο το έχουμε από τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης. Ναι. Ο οποίος Δήμος διαπραγματεύεται ως ίσος προς ίσον με το διαχειριστή του λιμανιού. Όταν ο Δήμαρχος σήμερα βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κόσκο, κανονικότατα, και δεν έχουμε ακούσει από μεριάς του ούτε μία λέξη για το ποια είναι η θέση του για το λιμάνι και τη λειτουργία του. Αφήστε την Κόσκο να κάνει τη δουλειά της. Βεβαίως να κάνει τη δουλειά της η Κόσκο. Όμως αυτό πρέπει να αντανακλά και στην πόλη. Αυτό πρέπει να συλλειτουργήσει και στην πόλη. Είναι δύο εταίροι. Ο Δήμος Πειραιά και η Κόσκο. Αυτή η εταιρική σχέση ακόμα δεν έχει υπάρξει. Αυτή την εταιρική σχέση προτείνουμε λοιπόν για να μπορέσει να επανέλθει η πόλη στο επίπεδο του κύρους που της αναλογεί ως Μητροπολιτική
Μητροπολιτικό πώς λιμάνι. Μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η εταιρική σχέση ανάμεσα σε μια κοινωνική επιχείρηση που έχει επενδύσει στον Πειραιά και τον Δήμο. Να, μια καλή ερώτηση. Όταν τα εκτός των κυκλειδωμάτων της Κόσκο είναι προβληματικά, αυτό είναι προβληματικό και για το εσωτερικό του λιμανιού. Δεν συμφέρει ούτε την Κόσκο να συμβαίνει αυτό. Δεν συμφέρει δηλαδή την Κόσκο να θέλει να φέρει το home port στον Πειραιά και απ' έξω να μην έχεις τι να κάνεις. Να είσαι δηλαδή, να είσαι αναγκασμένος να τους κρατήσεις μέσα σε μια στεγανή ζώνη. Ήμουνα στη Λισαβόνα πριν από μια εβδομάδα και δεν μπορείτε να φανταστείτε την ομαλή αρμονική σχέση που έχει το port terminal της Λισαβόνας με τις ζώνες αναψυχής, με την παλιά πόλη, με την ομορφιά της πόλης που βρίσκεται ακριβώς έξω από αυτό το port terminal. Αυτό στην Πειραιά δεν υπάρχει. Ναι. Και είναι εύκολο να γίνει. Είναι εύκολο αρκεί να υπάρχει πρόθεση και γνώση για να το κάνει κανείς. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι τόσο καιρό, όσο δεν είχε γίνει αυτό που λέτε, ήταν λόγω έλλειψης γνώσης? Θεωρώ ότι δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό το ζήτημα λόγω πέντε χρόνια βούλησης, τώρα, δηλαδή. Λόγω έλλειψης βούλησης, και φαίνεται σαν να μην αφορούσε τον Δήμο Πειραιά αυτό. Ναι. Φαίνεται σαν να έχει θεοποιήσει αυτή την ύπαρξη της κινέζικης εταιρείας μέσα στο λιμάνι και δεν τολμάει να την αγγίξει. Ναι. Ένα άλλο θέμα, έτσι, για να μείνουμε στα του λιμανιού, που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση τόσα χρόνια, μια και η καταγωγή μου είναι από τον Πειραιά, είναι από το εξής, το πώς εγώ είμαι από Δραπετσόνα. Μάλιστα. Από την Κοπή. Άρα το ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι μου κάνει εντύπωση τόσα χρόνια πόσα κρουαζιερόπλια δένουν στο λιμάνι του Πειραιά, πόσος κόσμος, πόσος τουρισμός, αλλά αυτός δεν φαίνεται να μένει στην πόλη. Έτσι. 17 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Στο πικ 4 με 5 κρουαζιερόπλια την ημέρα. Σημαίνει 3.000 άνθρωποι. Σημαίνει 3.000 άνθρωποι. Πώς να μείνει στην πόλη, σε τι πόλη να μείνει? Όταν η πόλη αυτή έχει διαλυμένες υποδομές, όταν η πόλη αυτή δεν είναι ελκυστική, παρότι έχει την πανέμορφη θάλασσά της, όταν το Τουρκολίμανο είναι ένας παραγκομαχαλάς αυτή τη στιγμή, έτσι, στην πραγματικότητα, όταν η Πειραϊκή είναι αδιάβατη, το αρχαιολογικό τοπίο. Ναι. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να συζητήσουμε σοβαρά, το συζητάμε επειδή μήνες. Καταθέσαμε 12 προτάσεις εξαιρετικά σημαντικές και από την άλλη πλευρά δεν βλέπουμε τίποτα. Βλέπουμε σιωπή. Ναι. Δεν είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτά? Ναι, όχι, απλώς το λέω επειδή μου κάνει εντύπωση και κατεβαίνει ο κόσμος στο κρουαζιερόπλοιο, τους παίρνει το πούλμαν και τους πάει στην Ακρόπολη. Ναι, γιατί τον Πειραιά κανείς. Δεν έχει τίποτα το ενδιαφέρον στην πρώτη φάση να δει στον Πειραιά. Όταν λέμε λοιπόν πάμε να αναδείξουμε το Δημοτικό Θέατρο, το καινούριο Μουσείο Ελληνικών Αρχαιοτήτων, όταν λέμε πάμε να φτιάξουμε τις ζώνες της παραλίας για να μπορεί κανείς να κάνει ένα περίπατο και πάνω σε αυτή την παραλία να υπάρξουν λογικές, ελκυστικές επενδύσεις. Πόροι υπάρχουν για όλα αυτά τα σχέδια που έχετε στο μυαλό σας? 130 εκατομμύρια από την περιφέρεια Αττικής, τα οποία είναι στα σιρτάρια ακόμα. Ο λόγος? 130 εκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος είναι ότι καθυστέρησε ο Δήμος Πειραιά να εκταμιεύσει. Όταν έχουμε ολόκληρη την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, 85 εκατομμύρια ευρώ συμμετείχα στην αξιολόγησή της, είπαμε να πάει στο Δήμο Πειραιά. Γιατί είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Είπαμε να πάει στην Πειραϊκή, να πάει στην παλιά εμπορική αγορά ώστε να γίνει παραδοσιακή αγορά. Και αυτά δεν έχουν εκταμιευθεί ακόμα. Και τρέχει ο Δήμος Πειραιά τώρα, 30 μέρες πριν από τις εκλογές, να τα εκταμιεύσει. Είναι πρώτον υπάρχουν τα χρήματα και δεύτερον κινδυνεύουν να σπαταληθούν άτσαλα αν δεν υπάρχει ένα προγραμματικό σχέδιο για να μπορέσει να τα ελέγξει. Μάλιστα. Έχετε κάποιο σχέδιο κατά νου για να υπάρξει ένα περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, ή πιο εμφανές κοινωνικό πρόσωπο από την πλευρά του Δήμου σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πειραιώτες και σχετίζονται ακόμη και με την ανεργία, ακόμη και με την υποστήριξη, την προνοιακή πολιτική. Υπάρχουν ζητήματα όπως είναι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Έχετε κάτι το οποίο μπορείτε να πείτε απευθυνόμενο στους δημότες ότι θα είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έχει κάνει η παρούσα δημοτική αρχή? Να προσθέσω σε αυτό, έχει πρόβλημα προσφυγικό ο Πειραιάς? Προσφυγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν έχει. Ο Πειραιάς αντιμετώπισε αυτό το τσουνάμι των προσφύγων το 2015 και εδώ να είμαστε καθαροί. Ολόκληρος ο Πειραιάς, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής αρχής, συμπεριλαμβανομένου του Πέτρου του Κόκαλη πρωτοστάτησε, συμπεριλαμβανομένων των δικών μας επιτροπών και κινήσεων, στάθηκε στην Ε1 στηρίζοντας αυτό το 1 εκατομμύριο πρόσφυγες που πέρασε από την πόλη. Αυτό ευτυχώς δεν το έχουμε σήμερα. Έχουμε τη διασπορά προσφύγων που πρέπει να βρούμε τρόπο να τους εντάξουμε ομαλά στην κοινωνία, να τους εντάξουμε ομαλά στην εργασία, να τους εντάξουμε χωρίς συγκρούσεις και χωρίς κρίσεις σε αυτή την καθημερινότητα πλέον. Και από την άλλη έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κοινωνικά σε
κακή κατάσταση αυτό που είπατε προηγουμένως. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό που βγάζει λίγο και την προοπτική του σχεδίου ή βγάζει αυτό που ήδη έχουμε κάνει. Οι αλληλέγγυες και οι εθελοντικές δομές της πόλης του Πειραιά. Τα φαρμακεία, τα ιατρία, οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, τα συσίτια για τους ανέργους δώσανε δεκαπλάσια ποσά υπηρεσιών τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικών υπηρεσιών από ό,τι έδωσαν οι περίφημες χορηγίες του μεγάλου ευεργέτη της πόλης. Mm-hmm. Δεκαπλάσια. Δηλαδή ο κόσμος με την εθελοντική δράση από το υστέρημά του μπόρεσε να στηρίξει αυτόν τον πληθυσμό, τους συντοπίτες του, κάτι που φαίνεται και σαν κοινωνική προοπτική. Δίπλα σε αυτό, οι σχεδιασμοί και τα προγράμματα έχουν 30% κατανομή για τις υποβαθμισμένες περιοχές. Δηλαδή για τα Μανιάτικα, για την Αγία Σοφία, για τα Καμίνια, ήδη το πρόγραμμα υπάρχει. Δεν είναι ανάγκη να κατασκευάσει κανείς ένα πρόγραμμα. Είναι ανάγκη να δομήσει με σοβαρό τρόπο αυτά που ήδη υπάρχουν, να μην σπαταληθούν και να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, στις προνοιακές δομές, στην καθημερινή υγεία και σε όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Στις κεντρικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είστε και της άποψης ότι δεν πρέπει να διαχωρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση από το υπόλοιπο. Όχι, μπορεί να διαχωρίζεται και να είναι και ξεκάθαρη θέση του Δημάρχου και ο Δήμαρχος να μην είναι απέναντι ή μαζί με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι πολύ καθαρό. Mm-hmm. Και αυτό είναι και η στάση που έχω κρατήσει. Δεν μου καθορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη γραμμή μου. Ναι, ρε, όχι, αυτό είναι καθαρό. Απλώς ότι υπάρχει μια πάντοτε μια πολιτική ιδεολογία υπάρχει, πίσω από όχι, υπάρχει μια σχέση με την κεντρική κυβέρνηση υποχρεωτική. Από εκεί ζητά τα λεφτά, από εκεί διεκδικείς, από εκεί παίρνεις ή δεν παίρνεις. Στις πολιτικές λοιπόν της τωρινής κυβέρνησης είναι και η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Το λέω συνέχεια αυτού που είπατε. Και ένα από τα ζητήματα στα οποία χωλαίνει αυτό το εγχείρημα είναι διάφοροι χώροι που βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι ο Πειραιά έχει αρκετούς και οι οποίοι και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να στηριχθούν συνεταιρισμοί που θα τονώσουν την απασχόληση και θα δώσουν και αυτή την εικόνα της αλληλεγγύης που περιγράψατε. Τι θα κάνετε πάνω σε αυτό? Μια χαρά. Ένα στρατόπεδο ολόκληρο μέσα στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της του Πειραιά, στα Καμίνια, το στρατόπεδο Παπαδιοργή. Σχεδιασμένο για να παραλάβετε τις χρήσεις. 5 χρόνια δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Είναι μια ένδειξη. Χώροι, κτίρια διαθέσιμα για να στεγάσουν τέτοιες αλληλέγγυες δράσεις ή τέτοιες οργανώσεις ή μικρές εταιρείες κινησέπ για να μπορέσουν να αναπτύξουν τέτοιες δράσεις. Yeah. Δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία από την πλευρά του Δήμου. Σας πω ένα παράδειγμα. Η ΣΤΟΑ των εμπόρων, ας πούμε, που φτιάχτηκε στην Αθήνα και την οποία σχεδιάσαμε μαζί με το Δήμο Αθηναίων στο πιλωτικό πρόγραμμα της αθηναϊκής αξιοποίησης των κτηρίων, είναι ένα παράδειγμα που ξέρουμε πώς γίνεται. Αυτό στον Πειραιά δεν υπήρξε καν η σκέψη να δημιουργηθεί ακόμα. Ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Γουαζαβλέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως στην αίθουσα σύνταξη στην Αντριάννα Μαγκανιά, γιατί φαίνεται.